ήταν μια δύσκολη χρονιά, μια πρωτόγνωρη χρονιά, κυρίως τα παιδιά για εμάς, χρήστης μάσκας, ο φόβος του COVID, όλο αυτό το σκηνικό που έχει δημορφωθεί όχι μόνο στη χώρα μας αλλά παγκοσμίως, είναι μια καινούργια κατάσταση. Κοιτάνε όλοι να προσαρμοστούμε. Νομίζω ότι σε αυτοδιοίκηση έχουμε δείξει προσαρμοστικότητα. Την ίδια πιστεύω θα δείξουν και τα παιδιά, όσο και αν το φοβόμαστε, και οι εκπαιδευτικοί. Θα είναι μια διαφορετική χρονιά. Απ' την άλλη, πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, τα παιδιά πρέπει να κοινωνικοποιηθούν, να λάβουν τις γνώσεις που πρέπει, δεν πρέπει να σταματήσει η ζωή. Ο COVID δεν πρέπει να μας σταματήσει από τη λειτουργία μας συνολικά ως κοινωνία. Άρα, θα πρέπει να λειτουργούμε με διαφορετικά δεδομένα, με νέα δεδομένα. Αυτό θα επιχειρήσουμε και εμείς ως Δήμος, Δημοτική Αρχή και εκπαιδευτικοί και τα παιδιά. Είμαι αισιόδοξος, θα πάμε καλά. Θα είναι μια περίεργη χρονιά, επαναλαμβάνω, μια ίσως δύσκολη πλευρά προσαρμοστικότητας χρονιά, αλλά νομίζω θα καταφέρουμε. Θέλω να ευχηθώ σε όλους. Πρώτα απ' όλα στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς του, των μαθητών, διότι και αυτοί έχουν ένα δύσκολο έργο μπροστά τους. Καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά σήμερα, να είμαστε αισιόδοξοι. Εμείς ως Δήμος Πειραιά έχουμε ακολουθήσει όλα τα πρωτόκολλα και έχουμε φροντίσει τα σχολεία μας να είναι εξοπλισμένα με όλο το αναγκαίο υγειονομικό υλικό σε όλους τους χώρους του σχολείου και τις αίθουσες και τους κοινόχρηστους χώρους. Τα παιδιά μας να είναι και να αισθάνονται ασφαλείς και οι γονείς το ίδιο για τα παιδιά τους, γιατί ξέρω ότι υπάρχει μια ανασφάλεια και μια αβεβαιότητα. Θεωρώ ότι καλώς ξεκινάμε σήμερα, διότι η πανδημία δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα μας συντροφεύσει δυστυχώς και άρα δεν μπορεί να σταματάει μια διαδικασία τόσο σημαντική για τη ζωή όπως είναι αυτή της μόρφωσης. Ο ρους της ζωής λοιπόν συνεχίζεται, ας είμαστε αισιόδοξοι, να έχουμε δύναμη και επαναλαμβάνω καλή σχολική χρονιά σε όλους. Μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας για να γιορτάσουμε την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Σε μια δύσκολη συγκυρία για πολλές οικογένειες της πόλης μας και μια σχολική χρονιά με πολλές αβεβαιότητες για τους μαθητές, η ΚΟΔΕΠ σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά και τον Δήμαρχό μας Γιάννη Μοράλη προβαίνει σε μια συμβολική κίνηση με σκοπό να βοηθήσουμε στα σχολικά βάρη που αποκομίζεται κάθε οικογένεια αυτές τις μέρες. Με αυτόν τον συμβολικό τρόπο καλωσορίζουμε και τα πρωτάκια μας στο νέο του σχολείο. Η δυνατότητα αυτή μας δόθηκε από το πρόγραμμα της ΟΧΕ, Πειραιά, Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας, σκοπός του οποίου είναι να υποστηρίζει και να επεκτείνει τις κοινωνικές παρεμβάσεις σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Δήμου μας. Πρωταρχικός σκοπός της ΚΟΔΕΠ και δικός μου προσωπικός είναι να βρισκόμαστε κοντά στα παιδιά μας, κοντά στα παιδιά της πόλης μας, κοντά στο μέλλον του Πειραιά μας. Σήμερα όμως η μέρα ανήκει περισσότερο στα πρωτάκια μας που κάνουν ένα μεγάλο σημαντικό βήμα στη σχολική τους πορεία. Θέλω να απευθύνω σε αυτά και να τους ευχηθώ από καρδιάς καλή πρόοδο στη ζωή τους και φυσικά καλή δύναμη στους δασκάλους για το θεάρεστο έργο που επιτελούν. Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους μας. Υγεία, συνεργασία, να είμαστε μαζί, να είμαστε καλά και όπως λέμε και στο σχολείο μας, χαμ. Κλείσιμο χεριών, χι. Α, απόσταση και μη μάσκα. Θα είμαστε όλοι μαζί και θα τα καταφέρουμε δυνατά. Καλή σχολική χρονιά. Εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλους, παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μια ιδιόμορφη χρονιά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρα πράγματα. Έχουμε ετοιμαστεί, έχουμε βοήθειες, παραλαμβάνουμε υλικό. Αυτό που μένει είναι μια σωστή διαχείριση, στην οποία με τη βοήθεια ολωνών νομίζω θα ανταπεξέλθουμε. Δεν ανησυχώ ιδιαίτερα, γιατί δεν θα μας αφήσει ένας ιός να μην δουλέψουμε. Ξέρουμε να δουλεύουμε και εξ αποστάσεως, ξέρουμε να δουλεύουμε και σύγχρονα, με μέτρα, με ασφάλεια και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα RGNA είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.